τόσο της Υπουργού Δικαιοσύνης, της κυρίας Γιολίτη, από τα σημεία ελέγχου, η οποία έσπευσε το πρωί να διαπιστώσει δισόμαση το τι γίνεται εκεί, αλλά και από τον Γιαννάκη Γεωργίου, τον Διευθυντή Τροχέας Αρχηγείου, και επιστρέφουμε. Ακριβώς για να δω ήδη τι συμβαίνει. Πράγματι είχε μια πολύ μεγάλη ουράνη η οποία περίμενε για να φύγει από τη Λεμεσό να πάει στη Λευκοσία. Είναι ο κόσμος ο οποίος έχει δουλειά, θέλει να διακινηθεί επιγόντως από τη μία πόλη στην άλλη. Είναι ανεπίτρεπτο για μένα να δημιουργούνται τόσο μεγάλες ουρές. Έχω δώσει οδηγίες στην τροχιά να γίνεται όταν είναι ώρες αιχμής. Δειγματοληψικός ο έλεγχος, επειδή είναι και οι δασκάλοι οι οποίοι πάνε στα σχολεία στη Λευκοσία, είναι κάποιοι δημόσιοι υπαλλήλοι, αλλά είναι και κόσμος ο οποίος έχει επίγοντες δουλειές. Έκκληση μου στο κοινό, η κατεξαίρεση διακίνηση να είναι πράγματι κατεξαίρεση, δηλαδή να χρησιμοποιούμε αυτόν το χαρτί μόνο όταν πράγματι υπάρχει ανάγκη να γίνεται αυτό το πράγμα, επειδή αυτές τις μέρες η πόλη της Λεμεσού όπως και η πόλη της Πάφου πρέπει να περιοριστούν όσο γίνεται. Από την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε και το χαρτί, θα έχουν μαζί τους και οι οδηγοί και το χαρτί που θα αποδεικνύει για το αρνητικό του τεστ. Ώρες αιχμής ο έλεγχος θα είναι δειγματοληψικός. Δεν μπορεί να γίνονται τόσο μεγάλες ουρές και να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν προσπαθούμε να πιάσουμε κακοποιητικά στοιχεία. Είναι μια πολιτική που εφαρμόζουμε ακριβώς για να περιορίσουμε έναν ιό. Γι' αυτό και καλώ όλους σε συστράτευση. Επίσης οι οδηγοί θα είναι πολύ βοηθητικοί αν έχουν στο ταμπλό τους τα στοιχεία τα οποία ζητά να δει η αστυνομία, είτε είναι τα στοιχεία για τη διακίνηση, δηλαδή τη βεβαίωση του εργοδότη τους, είτε είναι το τεστ του κορονοϊού από Τετάρτη, ώστε η διέλευση να μπορεί να γίνεται γρηγορότερα. Επειδή οι ελέγχοι γίνονταν όλοι επισταμένα, σταματούσε το κάθε αυτού ο ελέγχο του, γι' αυτό είχε παρατηρηθεί αυτή τη χώρα. Μετά τις οδηγίες του αρχηγού αστυνομίας και της υπουργού για να γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι, έδωσαμε τις οδηγίες αυτές και άρχισαν να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι με αποτέλεσμα να υπάρχει αποσυμφόρηση. Η συμφόρηση της τροχιάς έγινε για μισή ώρα περίπου, από τις 7 παρατέταρτο μέχρι 7 και 4 και μετά από τις 8 παρατέταρτο σε 8 και 4. Τώρα, όπως βλέπετε, η τροχιά κίνηση διεξάγεται κανονικά. Οι οδηγοί, όταν φτάνουν στο σημείο, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Έχουν και το χρόνο από το σημείο που υπάρχει το βέλος, ότι μπαίνουν για έλεγχο, να έχουν τα έγγραφά τους, την ταυτότητά τους πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου, για να μπορείτε να γίνετε